διαδικασία και η Βουλή να δηλώσει το παρόν και το παρούσα, να πει ναι στα δικαιώματα για όλους και όλες, όχι στην ομοφοβία, στην τρανσφοβία, στην ξενοφοβία, στο ρατσισμό, στις διακρίσεις, κάθε είδους, κάθε τύπου, από όπου και αν προέρχονται και όπου και αν εκδηλώνονται. Αυτή η πολύχρωμη συγκέντρωση και η πορεία που θα ξεκινήσει πρέπει να ενωθεί, πρέπει του χρόνου όλοι και όλες να είμαστε μαζί ενωμένοι και συνεκτικοί, πρέπει κανείς να μην διαρρήξει την συνοχή εκείνων που παλεύουν και αγωνίζονται. Παλεύουν και αγωνίζονται για τα δικαιώματα, για την αξιοπρέπεια, διεκδικούν να υπάρχουν διαφορετικοί και διαφορετικές, με την ταυτότητα φύλου τους, με τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, με τον αυτοπροσδιορισμό τους, με όλα αυτά που μας κάνουν δυνατούς, διαφορετικούς, που μας κάνουν να μπορούμε να παλεύουμε απέναντι σε όσους προσπαθούν να μας ισοπεδώσουν. Ο αγώνας είναι γιορτή, είναι χαρά, αλλά είναι και ριζοσπαστική διεκδίκηση, είναι πάλι, τα δικαιώματα δεν έχουν όλα ακόμα κερδιθεί, πρέπει να γίνει η διαδικασία και για το σύμφωνο συμβίωσης και για το πολιτικό γάμο. Και πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι κανένας, μα κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος. Οι αγώνες που δίνονται αργά ή γρήγορα κερδίζονται. Να είστε καλά, καλή πορεία και τίποτα να μην διαρριγνεί την συνοχή, την αποφασιστικότητα, την αισιοδοξία, το πείσμα όλων μας. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι την επόμενη φορά, γιατί σήμερα δεν οργανωθήκαμε, την επόμενη φορά όμως πρέπει η πορεία να περάσει και μέσα από τη Βουλή.